Ο κύριος Τσίπρας έφερε τη χώρα σε απόλυτο αδιέξοδο, ανάμεσα σε μια απαράδεκτη συμφωνία και στην έξοδο από την Ευρώπη. Η απαράδεκτη συμφωνία των θεσμών ελάχιστα διαφέρει από εκείνη που ο ίδιος πρότεινε πριν λίγες ημέρες. Ενώ σήμερα ο κύριος Τσίπρας οδηγεί σε δημοψήφισμα με ερώτημα ουσιαστικά ναι ή όχι στην Ευρώπη και προτείνει ρήξη με όλους τους εταίρους και έξοδο από το ευρώ. Μοιραίος, αδύναμος και ανεύθυνος, απομονώνει τη χώρα από την Ευρώπη, διχάζει τον ελληνικό λαό και ρίχνει στις πλάτες του τις ευθύνες που δεν μπορεί να αναλάβει ο ίδιος. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι κατάκτηση της Ελλάδας και η Νέα Δημοκρατία προφανώς στάσεται με το μέτωπο της δημοκρατίας και της Ευρώπης, όχι υπέρ εκείνης ή της άλλης συμφωνίας, αλλά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, γιατί κάθε άλλη θέση θα ήταν ολέθρια κοινωνικά και εθνικά για την πατρίδα μας. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος αποφάσισαν να ηγηθούν του λόμπι της δραχμής, να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ρίξουν την πατρίδα στον γκρεμό. 5 μήνες τώρα βόλευαν τα δικά τους παιδιά και αποδείχθηκαν ανίκανοι να κάνουν μια αξιοπρεπή συμφωνία ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Να ξέρουν ότι οι Έλληνες δεν θα παραδώσουν τις ζωές και το μέλλον των παιδιών τους σε τυχοδιώκτες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η διάσωση των προνομίων τους και η νομή της εξουσίας. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα δυνατή, όρθια στην καρδιά της Ευρώπης. Η κυβέρνηση απέτυχε και οδηγεί τη χώρα σε μεγάλη εθνική περιπέτεια. Μετακυλεί τις δικές της ευθύνες για το αδιέξοδο της διαπραγμάτευσης στον ελληνικό λαό. Επιχειρεί να εγκλωβίσει τους πολίτες σε ένα πλαστό και διχαστικό δίλημα με τυχοδιοκτισμό και ανυπολόγιστο κόστος για τη χώρα. Το πραγματικό ερώτημα όμως του δημοψηφίσματος που εισηγείται εκβιαστικά ο κύριος Τσίπρας είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δεν χρειάζεται δημοψήφισμα. Εφόσον ο κύριος Τσίπρας αδυνατεί να λάβει υπεύθυνες αποφάσεις, οφείλει να παραιτηθεί και να αφήσει τους πολίτες να αποφασίσουν με εκλογές για το μέλλον το δικό τους και της χώρας. Πιστεύουμε στη δημοκρατία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ετιμιγορία του ελληνικού λαού, την κρίση του κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει και απαιτεί η Ελλάδα να έχει ισότιμη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στη ζώνη του ευρώ. Η κυβέρνηση, αφού του οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, τώρα τεχνιέντος απαιτεί από το λαό να επικυρώσει την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και τα αιματηρά μέτρα τα οποία η ίδια πρότεινε έτσι κι αλλιώς. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δώσει την πρέπουσα απάντηση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους θεσμούς. Όχι στα αιματηρά μέτρα και την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ο λαός να πει όχι και στους δύο με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Να απορρίψει τόσο το σχέδιο των δανειστών όσο και το σχέδιο της κυβέρνησης. Να σηκώσει το ανάστημά του και να διεκδικήσει τη μοναδική ρεαλιστική λύση για τα δικά του συμφέροντα που είναι η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σημερινό δρόμο ανάπτυξης.